Συμμετοχή στη Γενική Πανελήνια Απεργία που προκήρυξε η ΑΔΔ για τι 17 Μαου θα έχουν το Εργατικό Κέντρο και το τοπικό παράρτημα τη ΑΔΔ νομού Εύρου. Αφορμή των κινητοποιήσεων, στάθηκε η πρόσφατη συμφωνία τη κυβέρνηση με του θεσμού και η επερχόμενη ψηφοφορία του νέου πακέτου μέτρων που πρόκειται να ψηφιστούν στη Βουλή εντό τη επόμενη εβδομάδα. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο επισημαίνει ότι τα νέα μέτρα στα οποία συμφώνησε η κυβέρνηση θα πλήξουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Πλέον το καινούργιο φρούτο που έχουμε είναι το περιβόητο η απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία να μπορούν να πολλούνται και σε καταστήματα εκτό φαρμακείου. Δεν είναι κάτι καινούργιο, το είχαμε αντιμετωπίσει και το 2015 με την ψήφιση του τελευταίου μνημονίου, όπου ζητούσε να γίνει αυτή η απελευθέρωση. Ο σκοπό του είναι ξεκάθαρα και μόνον ε, διτός. Το ένα είναι να αποκτήσουν τα καταστήματα, οι τα σούπερ μάρκετ, ένα κομμάτι ύλη το οποίο θα τους φέρει έσοδα τα οποία είναι μειωμένα εξαιτία τη κρίση. Και ο δεύτερο είναι οι εταιρείε οι οποίε παράγουν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα να βρουν ευκαιρία να αυξήσουν τι τιμέ του. Γιατί τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπω και όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο κόσμο, σήμερα υπόκεινται σε κρατική διατίμηση, που σημαίνει ότι η τιμή του και η χονδρική και η ηλιανική καθορίζεται από το κράτο, και το κράτο έχει αποφασίσει και στην Ελλάδα υπάρχουν τα πιο φθηνά συνταγογραφούμενα φάρμακα σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν καμία απελευθέρωση δεν θα λειτουργήσει προ όφελο του καταναλωτή, αν τον δούμε τον καταναλωτή ω ασθενή και αν δούμε μόνο την οικονομική διάσταση. Αντίθετα, θα οδηγήσει σε υπέρογκε αυξήσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίω χρειάζονται τα φάρμακα που είναι συνταξιούχοι, αδυνατούν πλέον να τα πληρώσουν και συναντούμε καθημερινά στα φαρμακεία μα. Ε, Περιπτώσει συνανθρώπων μα οι οποίοι έρχονται και δυνατούν να δώσουν τα 5 και τα 10 και τα 20 ευρώ για να πληρώσουν τη συμμετοχή του. Έχουμε ακόμα 10 του μήνα και λένε θα σταφέρω στο τέλο του μήνα που θα πάρω τη σύνταξή μου, και αυτό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο το οποίο εντείνεται διαρκώ. Άρα λοιπόν, αν τα συνδυάζουμε όλα αυτά, εγώ δεν βλέπω σωτηρία. Ο κόσμο θα αρχίσει να κόβει και τα φάρμακα, θα αρχίσει να κόβει και του γιατρού οι συνταξιούχοι θα φεύγουν από το μάτι του το κόσμο πολύ πιο νωρί από ό,τι θα έπρεπε, από ό,τι μα επιτρέπει η σημερινή επιστήμη. Θα γλιτώνουν και τι συντάξει και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ύστερα από ειδική συνεδρίαση που πραγματοποίησαν οι συνολικά 35 επαγγελματικοί, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορεί του τόπου, συμφωνήθηκε η δυναμική συμμετοχή του στι απεργιακέ κινητοποίησει που εξήγηλε η ΑΔΔ. Όπω είναι γνωστό, οι αστυνομικοί δεν έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν απεργία. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα και υποχρέωση θα έλεγα να βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί με τους υπόλοιπου εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους ελεύθερους επαγγελματίες για να στείλουμε επιτέλους το μήνυμα που πρέπει προς τους κυβερνώντες ότι με μέτρα τύπου μείωση μισθών αύξηση ε, ε, εφορίας και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα σε αυτόν τον τόπο. Ω οργανισμό, η ελληνική αστυνομία και οι Έλληνε αστυνομικοί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή, ω οργανισμό, η ελληνική αστυνομία μπορώ να πω ότι υπολειτουργεί. Λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των αστυνομικών, αλλά και κάποιον τοπικών επιχειρηματιών εδώ στην πόλη μας, οι οποίοι συνεχίζουν να μας τροφοδοτούν με αναλώσιμα υλικά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μειώσεις σε μισθούς στους αστυνομικούς θα αγγίζουν τα 200 ευρώ μηνιαίως από το νέο μισθολόγιο. Αυτό θα είναι και η ταφόπλακα για τον Έλληνα αστυνομικό. Όπω αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, το χτύπημα στου μισθωτού θα έχει επιπλέον αντίκτυπο σε όλη την αγορά. Σε μια αγορά που ήδη στενάζει από τι διαπραγματεύσει τη κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια και από του νέου νόμου για το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Στα νέα μέτρα λοιπόν που έχει σκοπό να ψηφίσει η κυβέρνηση, το μόνο αντίμετρο είναι ο δικό μα ξεσηκωμό. Τα μέτρα μα αφορούν όλου και από αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανεί. Η επιχειρηματικότητα και οι Έλληνε επιχειρηματίε και μικρομεσαίοι όχι απλώ διώκονται, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούνται ότι είναι το μαύρο πρόβατο τη κυβερνητική πολιτική. Η μείωση των φορολογίων η μείωση των συντάξεων, η μείωση των κοινωνικών παροχών και του χώρο τη υγεία είναι αποτέλεσμα όλη αυτή τη διαδικασία. Εάν τυχόν δεν αλλάξει η συλλογιστική, εάν η κυβέρνηση δεν αποφασίσει ότι ο μόνο τρόπο για να συνεχίζουν να μπαίνουν λεφτά στα ταμεία τη, καινούρια λεφτά όμω, όχι από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν, δεν είναι με το να μειώνει τα φορολόγια και να αυξάνει τι φορέ, αλλά να δημιουργήσει έμπνευση, να εμπνεύσει τον κόσμο, να του εμπιστευτεί για να δημιουργήσουν νέε επενδύσει. Δυστυχώ η κατάσταση θα πηγαίνει το κακό στο χειρότερο. Θα έχουμε νέε μειώσει συντάξεων, θα έχουμε νέε μειώσει των παροχών του κράτου, θα έχουμε νέα αύξηση των εισφορών, νέα αύξηση τη φορολογία. Θα πρέπει να αλλάξει η λογιστική. Από εκεί και ύστερα, θα πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί μία επένδυση 900 εκατομμυρίων ευρώ να βρίσκει προσκόμματα αυτή τη στιγμή στην καθόλα άξια κυρία Κονιόρδου η οποία θυμήθηκε ξαφνικά να δημιουργήσει προβλήματα στην Κόσκο με τον, με τον Πρωθυπουργό της χώρας να είναι ήδη στον αέρα ταξιδεύοντας για το Πεκίνο. Δεν μπορεί ο κάθε υπουργό να κλαίει μετά από τι παραχωρίες που κάνουν. Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούν. Πρέπει κάποια στιγμή να δώσουν μια αίσθηση σταθερότητα και εμπιστοσύνη προ του επιχειρηματίε και του εχώριου και του προερχόμενου στο εξωτερικό,